Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης των Επισκεπτών και των Επιχειρηματιών του Τουρισμού της Ένωσης Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων, με στόχο να προσφέρει στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιοθέατα, τα σημεία ενδιαφέροντος ολόκληρης της Ηπείρου σε επισκέπτες και επιχειρηματίες. Το γραφείο στεγάζεται στο διοικητήριο της περιφέρειας Ηπείρου σε ένα μοντέρνο χώρο άρτια δομημένο. Η είσοδός του βρίσκεται στην πλαϊνή πλευρά της περιφέρειας Ηπείρου επί της οδού Περσινέλα και λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Ο χώρος θα παραχωρείται για τις συναντήσεις όλων των φορέων του τουρισμού, για την υποδοχή καλεσμένων και την πραγματοποίηση διαφόρων δράσεων και σεμιναρίων. Για ακόμη ένα εργαλείο για την ποιοτικότερη οργάνωση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου έκαναν λόγο με δηλώσεις τους ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων Στάθης Ιούρτης, η Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου Ελένη Πακρατίου, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, εκπρόσωπος των ξενοδόχων του Ζαγορίου Αθανάσιος Τζάνος, ο τουριστικός πράκτορας Γιάννης Δασκαλόπουλος και ο υπεύθυνος Chefs Club Ελλάδος Αδάμος Δότσιος. Το γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση τόσο στους επιχειρηματίες του τουρισμού, όσο και στους τουρίστες που θα επισκέπτονται την περιοχή μας. Μια περιοχή που σύμφωνα με την Ελστάτ είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή στην Ελλάδα, με αύξηση 21% στους ξένους επισκέπτες και σε αύξηση 19% στις διανυκτερεύσεις σε σχέση με το 2016. Ο συγκεκριμένος χώρος θα αποτελέσει τη στέγη για όλους τους φορείς του τουρισμού και εδώ θα μπορούν να κάνουν τις σκέψεις και τις συναντήσεις του. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Αρχή και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχρημάνη για την παραχώρηση του χώρου, τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ για την στελέχωσή του, καθώς και όλες τις εταιρείες που συνέβαλαν στην κατασκευή του. Θεωρούμε ότι με τη λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου θα προσθέσουμε ένα ακόμη λιθαράκι στην εξωστρέφεια της περιοχής, καθώς επίσης στην καλύτερη οργάνωση του τουριστικού μας προϊόντος. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το κέντρο ενημέρωσης. Είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Στο Ζαγόρι, όπως και σε άλλα σημεία της Ηπείρου, αγωνιζόμαστε πάρα πολύ για την καλή ποιότητα και για την αύξηση του τουριστικού προϊόντος. Και η συνεργασία, το άνοιγμα των συνεργασιών με όλους τους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό τοπικά, θα μας δώσει μια καινούρια όθηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Ζαγόρι αρχίζει και γίνεται προορισμός. Μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό. Από την ώρα που έγινε το μέρος του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου και από την ώρα που έγινε επίσης μέρος του Γεωπάρκου Βίκου ΑΟΟΥ της UNESCO, έχει μπει σαν προορισμός στο διεθνές κοινό και έχουμε όλο και περισσότερους ξένους επισκέπτες, που σημαίνει ότι και εμείς χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό τον σημαντικό ρόλο. Αυτός εδώ ο χώρος θα βοηθήσει όχι μόνο την περιοχή του Ζαγορίου, αλλά γενικότερα να κάνουμε γνωστό και τον ορεινό όγκο της Ηπείρου, ο οποίος, αν και χρόνια τώρα αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, πλέον έχει αρχίσει και γίνεται γνωστός και λόγω του τρόπου διασύνδεσής του με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και με αυτά που έχει να προσφέρει. Είτε αυτό έχει να κάνει με το φυσικό κάλος, είτε με τις παροχές στο ξενοδοχειακό κομμάτι, είτε με τις δραστηριότητες. Ο χώρος αυτός θα βοηθήσει πάρα πολύ. Υπάρχει υλικό είτε για τον απλό τουρίστα, ο οποίος θα έρθει και θα θέλει να ενημερωθεί, είτε και για τους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα βοηθηθούν σε ό,τι άλλο χρειάζεται, είτε έχει να κάνει με την επιχείρησή του σαν τρόπος λειτουργίας, είτε έχει να κάνει με το ξενοδοχειακό κομμάτι. Είμαι της άποψης ότι ούτε διθυράμβους πρέπει να κάνουμε για ό,τι πετυχαίνουμε, ούτε και μηδενισμό. Να είμαστε κοντά στην αλήθεια και να μπορούμε να βρισκόμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια, βλέπουμε για πρώτη φορά το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων να κινείται. Δεν το πιστεύαμε, αλλά με προσπάθειες που έγιναν, βλέπουμε μια κίνηση, η οποία βέβαια δεν πρέπει να μας καθησυχάσει, ούτε να μας αφήσει να περιμένουμε ότι θα έρθουν από μόνοι τους κάποιοι στα Γιάννηνα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, δεν χρειάζονται μεγάλες κουβέντες και ειδικά οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, ώστε να μην δίνουμε στον κόσμο
να νομίζει ότι, επειδή, να νομίζει ότι θα γίνουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Επειδή εμείς σαν τουριστική πράκτορες είμαστε στην πρώτη γραμμή, έχουμε άμεση σχέση με τον κόσμο και ο κόσμος μας ρωτάει συνέχεια, μόλις βλέπει μια ανακοίνωση από τα μέσα ενημέρωσης, αν θα γίνουν πτήσεις για τη Γερμανία, αν θα γίνουν πτήσεις για την Ιταλία. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να γίνουν με προσοχή, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνουν πτήσεις από τα Γιάννηνα, με τον πληθυσμό που έχουμε και με το αυτό που αντιπροσωπεύουμε. Δεν νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι στην Ελλάδα που μπορούμε να αναπτύξουμε την περιοχή μας. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα βήμα αρκετά καλό, χωρίς να λέω μεγάλες κουβέντες. Και βέβαια η Περιφέρεια και ο Δήμος θα πρέπει να σκύψουν με περισσότερη προσοχή και να ακούν τους επαγγελματίες του χώρου, ώστε να μην πηγαίνουμε απλώς για να κάνουμε πολιτική. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που έχει δουλέψει για να στηθεί αυτό το γραφείο, που πιστεύω θα είναι προς όφελος όλων μας. Ένα πράγμα από την πλευρά τη δικιά μου θα ήθελα να σας πω το εξής. Είμαστε μαζί με την Ένωση Ξενοδόχων στη θέση, ας πούμε, να μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε βοήθεια θέλουν και οι ξενοδόχοι και στο κομμάτι της γαστρονομίας και σε διάφορες επεμβάσεις, ενδεχομένως να θέλουν να κάνουν μέσα σε μια κουζίνα, να τους δώσουμε μια τεχνική υποστήριξη. Οτιδήποτε χρειαστεί από την Ένωση Ξενοδόχων, είμαστε δίπλα τους με τις εμπειρίες μας να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται. Και επίσης και ένα άλλο θέμα που ήθελα να θίξω, ας πούμε, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και να ανεβάσουμε λιγάκι και το κομμάτι της γαστρονομίας και να κάνουμε διάφορα σεμινάρια με την Ένωση Ξενοδόχων, να βοηθήσουμε όλη την περιοχή να ανέβει και να ανέβει σε σωστό επίπεδο. Και οπωσδήποτε με τοπικά προϊόντα, με την παραδοσιακή κουζίνα, με τα παραδοσιακά, ας πούμε, παρασκευάσματα που δεν είναι λίγα, που αν τα αναπτύξουμε σωστά θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.